Ο κύριος Ζαχαριάδης τώρα είδε τις αντιδράσεις του λαού του στο Μαρούσι. Όταν αποφάσισε σαν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αποδεχτεί την πρόταση της εταιρείας να κατέβει το καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι, τότε δεν έβλεπε αντιδράσεις. Θα τα πούμε όμως αυτά παρακάτω. Κύριε, ο ελληνικός λαός ζει πολύ κρίσιμες μέρες και ώρες. Η πανδημία σαρώνει. Πάνω από 8.000 οι νεκροί μέχρι τώρα, πάνω από 130 διασωληνωμένοι χθες εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. 4.340 κρούσματα χθες. Η ανησυχία, η αγωνία και ο φόβος των εργαζομένων και του λαού μεγαλώνει. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, γιατί αρνείται να πάρει εκείνα τα μέτρα που θα σώσουν ζωές, που θα στηρίζουν επαρκώς εργαζόμενους και βιοπαλλεστές από τις συνέπειες της πανδημίας. Το ΚΚΕ από την αρχή της πανδημίας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσα μέτρα υπεράσπισης της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να στηρίξει τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, που οι συνέπειες είναι τραγικές για την πλειοψηφία του λαού μας. Αποφασίζει ένα διαρκές lockdown, αντί να πάρει εκείνα τα μέτρα που επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία δραστηριοτήτων. Ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο για τη ζωή του λαού να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, με προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής για να μην μείνει κανείς χωρίς οξυγόνο. Να προχωρήσετε εδώ και τώρα στην επίτευξη των μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων για να μην πεθαίνει κι άλλος κόσμος που είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, για να μην πεθαίνει κόσμος που στερείται των αναγκαίων θεραπείων, της έγκαιρης διάγνωσης, της ιατρικής φροντίδας για άλλες ασθένειες, αφού τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μόνο της νόσου COVID. Ενώ τα δημόσια νοσοκομεία έχουν φρακάρει, το ελλιπές υγειονομικό προσωπικό έχει ξεπεράσει τα όρια του, εσείς μπουκώνετε με χρήμα τους επιχειρηματίες της υγείας, αγοράζοντας ακριβά υπηρεσίες υγείας. Τρίβουν τα χέρια τους, γιατί όσοι από το λαό χρειαστούν άλλες υπηρεσίες υγείας εκτός COVID, προσφεύγουν στην ιδιωτική υγεία, ξεπουλώντας ό,τι έχουν και δεν έχουν. Είναι εγκληματική η άρνηση της επίταξης των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, χωρίς βέβαια αμοιβή. Θα μείνετε στην ιστορία, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κοντοζαμάνη, θα μείνετε στην ιστορία σαν προστάτες των σύγχρονων μαυρογουαριτών, των επιχειρηματιών της υγείας, που συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω στη ζωή, πάνω στον πόνο χιλιάδων ανθρώπων, όπως θησαύριζαν άλλοι με την πείνα του λαού στην κατοχή. 130 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ χθες, και πόσοι άλλοι την προηγούμενη περίοδο, που πολλοί θάνατοι μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Κύριοι της κυβέρνησης, έχετε ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Είναι κρίσιμο έστω και τώρα να προωθούν μέτρα προστασίας παντού, ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς, που είναι υγειονομικές βόμβες με εντατικούς ελέγχους για την τήρηση των δεδεγμένων μέτρων και όχι των προσαρμοσμένων στους στόχους της αυξημένης κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστική η συζήτηση που γίνεται και η απέτηση από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού να ανοίξουν με πλήρη ευελιξία των μέτρων, πολύ πίσω ακόμη και από τα μέτρα του 2020, τα οποία αποδεδειγμένα οδήγησαν στο δεύτερο κύμα με χιλιάδες κρούσματα, νεκρούς και διασωληνωμένους. Είναι κρίσιμο η πύκνωση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που ο κορονοϊός ταξιδεύει, κάνει διαδρομές και μεταφέρεται παντού, αφού ο ένας είναι πάντος τον άλλον. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια και να πάρει μέτρα για επιτάχυνση του εμβολιασμού του πληθυσμού. Στους αγώνες που γίνονται για να μην πεθαίνει ο λαός, απαντάτε με αυταρχισμό, τρομοκρατία, καταστολή, με διώξεις όσων σας αμφισβητούν, όσων αντιπαρατίθεται στην πολιτική σας. Η τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Μαραβέγια, αποκαλύπτει την εκδικητική στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγωνιστές υγειονομικούς, την εκδικητική απόλυση του γιατρού στον Άγιο Σάββα. Πάρτε τα πρακτικά, κύριε Κοντοζαμάνη, να τα διαβάσετε, να δείτε ότι η αιτία είναι ακριβώς αυτή, η εκδικητική στάση.
Σας προειδοποιούμε, σταματήστε τώρα τις διώξεις, τις ΕΔΕ και άλλες πρακτικές που επιδιώκουν τη σιωπή. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα κλείσετε το στόμα στους υγειονομικούς γιατρούς, όπως δεν θα κλείσετε το στόμα συνολικά των εργαζομένων που ετοιμάζονται για τη σύγκρουση μαζί σας, αν τολμήσετε να φέρετε την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου, του οκταώρου, αν τολμήσετε να αλλάξετε τις εργασιακές σχέσεις, αν ανατρέψετε παραπέρα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αν προχωρήσετε στην ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων, στην περιστολή των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών. Όπως δεν θα σταματήσουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό, στο εμπόριο, στις ταχυμεταφορές, οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οι τουριστές συνοδοί, οι ξεναγοί και συνολικά οι εργαζόμενοι να αγωνίζονται ενάντια στην επίθεση στο εισόδημά τους, στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση των delivery για μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας τους. Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Εργασίας που για άλλη μια φορά ακολούθησε την ίδια πρακτική όπως και ο προηγούμενος Υπουργός και δεν συνάντησε το Σωματείο για να συζητήσει πάνω στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι με αρκετούς θανάτους, με πολλά δυστυχήματα, ατυχήματα, εγκλήματα της εργολοσίας και της κυβέρνησης. Είναι λοιπόν τα μεγάλα θύματα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τους καλούμε σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που οργανώνουν στις 9 του Απρίλη. Οι πιο τυχεροί στον τουρισμό ζουν με 9 ευρώ την ημέρα. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να κάνει υποχρεωτική τη σύμβαση των εργαζομένων στον επιστημισμό, με αποτέλεσμα πάνω από 100.000 εργαζόμενοι να μείνουν στο έλεος του Θεού απροστάτευτοι. Αρνείται την ικανοποίηση των ετοιμάτων των εργαζομένων στον τουρισμό, με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία να ζει στη φτώχεια και την εξαθλίωση, να μην μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, το νερό, τα χρέη να τους πνίγουν, να βρίσκονται μπροστά σε κατασχέσεις, σε πληστηριασμό των σπιτιών τους. Αυτά είναι τα μέτρα που έχετε πάρει, κύριοι, μέχρι σήμερα. Και έχει εξαπλωθεί η φτώχεια, η εξαθλίωση, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, το άγχος των εργαζομένων για το πώς θα τα βγάλουν πέρα. Καλούμε να διευκρινίσετε, κύριοι, αν στο άρθρο 80 συμπεριλαμβάνονται 150 εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών που σήμερα βγήκαν στην ανεργία. Θα πρέπει εδώ να το διευκρινίσετε. Είναι και αυτοί μέσα στο άρθρο 80 του Υπουργείου Εσωτερικών, ναι ή όχι? Πρέπει να το πείτε, γιατί εδώ αλλιώς διαβάζουν το άρθρο 80 κάποιοι, αλλιώς το διαβάζουν άλλοι. Η κυβέρνηση οφείλει να διευκρινίσει αν πράγματι είναι μέσα οι 150 εργαζόμενοι που σήμερα έληξε η σύμβασή τους και είχαν 17 έως και 20 χρόνια δουλειάς στο Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος, κύριοι, το ΚΚΕ έχει πάρει θέση και είναι ενάντια στη μεταφορά καζίνο στο κοινωνικό ιστό, στο Μαρούσι, όπως είναι και ενάντια στο καζίνο στο ελληνικό. Και τότε και εμείς είχαμε, αν θέλετε, τις αντιδράσεις του κόσμου και τις αποκραζόμαστε. Και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ τότε αποφάσισε τη μεταφορά του. Οι εργαζόμενοι όμως στο καζίνο Μοπαρνές έχουν αποστείλει υπόμνημα με το οποίο απαιτούν την απαγόρευση της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας που θα διατυπώνεται ρητά και κατηγορηματικά όπως έχει θεσμοθετηθεί, κύριε Υπουργέ, που δεν είστε εδώ, με ρητή διάταξη της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, της συμφωνίας δηλαδή μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών το 2014, ότι δεν θα υπάρξει ουδέ μία αλλαγή των όρων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού, τόσο αναφορικά με την ειδικότητα, όσο και με τους λοιπούς όρους εργασίας πριν του τόπου εργασίας. Αυτό λοιπόν δεν διασφαλίζεται μέσα από τη σύμβαση. Η αναφορά του προτινόμενου άρθρου ότι σε περίπτωση που ο εργαζόμενος θεωρήσει τη μεταφορά της επιχείρησης ως βλαπτική μεταβολή των όρων της ατομικής του σύμβασης εργασίας και δεν μπορεί εξ αυτού του λόγου να συνεχίσει την παροχή της εργασίας του, δικαιούται να λάβει την νόμιμη αποζημίωση ώστε να λυθεί η σύμβαση εργασίας, πρέπει να απαλληφθεί και να αντικατασταθεί όπως ζητούν οι εργαζόμενοι με τα δικαιώματα του εργαζόμενου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του νόμου 212 του 20. Επίσης, τέλος, η πενταετής προστασία που τώρα προβλέπεται μόνο στις νέες θέσεις εργασίας πρέπει να επεκταθεί και στο υφιστάμενο προσωπικό
έτσι ώστε από την ημερομηνία μετακατάστασης του καζίνου για μια πενταετία να μην υπάρξει καμιά καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζόμενου που υπηρετεί στην εταιρεία στην ημερομηνία την οποία έγινε η μεταφορά έως και 5 χρόνια. Καταθέτουμε λοιπόν το υπόμνημα στα πρακτικά. Φαντάζομαι ότι το έχει πάρει και η κυβέρνηση προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων του καζίνου, τα οποία είναι βέβαιο, παραπάνω από βέβαιο, ότι με το άρθρο 74 δεν κατοχυρώνονται και έχετε και πολύ μεγάλη ευθύνη, πέρα από την μεταφορά του καζίνου, είναι στο έλεος του, να το πω, της εργοδοσίας οι ίδιοι εργαζόμενοι.